Λοιπόν, ευχαριστούμε. Παρακαλώ, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, θέλετε κάτι πάλι, κύριε Υπουργέ? Ναι, για να βγαίνουν και μερικά συμπεράσματα, γιατί ο κύριος Δαρβιτσιώτης ρώτησε και έφυγε. Δεν μπορεί με τους κανόνες της αγοράς που επικαλείται, είναι ο φιλελεύθερη πέριγα της Βουλής και όσες άλλες την αβαντάρουν, να υπάρχει σήμερα ιδιώτης ο οποίος θα πάει και θα πάρει έναν οργανισμό που έχει 800 εκατομμύρια δάνειο, δεν έχει περιουσία και έχει, είναι πολύ περισσότερα τα εκατομμύρια που διεκδικούνται από τα 30, πολλά εκατομμύρια διεκδικήσεις, εκτός και αν θα κατέβει ο Ιησούς Χριστός να αγοράσει τέτοιους φορείς. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Άρα οι καταγγελίες, που γίνονται ότι πάνε αυτοί οι φορείς, για πώληση. Αυτοί οι φορείς δεν πάνε για πώληση. Ελάτε να καθίσετε, κύριε Βαρβιτσιώτη. Σε κάθε επιτροπή ο Υπουργός μπορεί να τοποθετείτε. Παρακαλώ. Από το σκεπτικό του νεοφιλελευθερισμού ότι αυτοί οι φορείς δεν πάνε για ιδιωτικοποίηση. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν,